να έρθετε ξανά. Σ' αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε. Όση πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισες. Όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά η γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Με της νίκης τα κλαδιά ας προσμένουμε, παιδιά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Και να που ξεκινήσαμε 24 Δεκάτου σήμερα και είναι παραμονές της 28 Οκτωβρίου. Μ' αρέσει που σας μιλάω και δεν έχω βάλει εικόνα να δείχνει προς τα έξω. Πώς φαίνεται για άλλη μία φορά ότι η Ολυμπία έρχεται από τη δουλειά της γεμάτη ένταση με τα τεχνικά της προβλήματα. Καλό απογευματάκι. Σήμερα έχω ετοιμάσει, μια και είμαστε παραμονές από την εθνική μας γιορτή που πάρα πολλοί θέλουν όλοι αυτά να τα ξεχάσουμε και γενικά να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Εμείς πιστοί στην παράδοση και βέβαια γνήσιοι Έλληνες. Κάνουμε, τιμάμε την πατρίδα μας και βέβαια κάνουμε ένα αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου. Τι έγινε στην 28η Οκτωβρίου, τι συμβαίνει και θα μιλήσουμε για μερικά πραγματάκια. Πριν πάμε όμως αυτό, να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν μεγάλο Άγιο που γιορτάζει την Παρασκευή. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, είναι ο προστάτης όλων των νέων, γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές στις εικόνες του Αγίου να τον περιβάλλουν πολλά νέα παιδιά. Είναι γιατί είναι ο προστάτης των νέων. Και να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Ας βάλουμε και τα πολιτικό του έτσι. Μέγα νεύρα το εν της κινδύνης σε υπέρμαχων οικουμένη αθλοφόρη. Εντός τα δύο
Άγιος Δημήτριος, γιατί του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Εκτός ότι πάντα από, επειδή ξέρω ότι ήταν προστάτης των νέων, προσευχόμουν για να μου έχει καλά το γιώκα μου και όλου του κόσμου τα παιδάκια. Εκτός από αυτό είναι γιατί έχω και μια ειδική, έτυχε 3 χρόνια στον Άγιο Δημήτριο, το αφιέρωμα που κάνανε τα Δημήτρια, που κάναν διάφορες εκδηλώσεις στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Ενόρια, έμαθα πολλά πράγματα και έτσι με έκανε να του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή ήταν μικρός και ενός και στον Άγιο Φανούριο, έτσι, τους βλέπω σαν να είναι πιο μικροί, πιο νέοι και μπορούσα και επικοινωνούσα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ο βίος του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, γι' αυτό είναι και πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη. Α, να πούμε ότι στον Άγιο Δημήτριο φιλοξενείται το χεράκι του Αγίου Δημητρίου το Λείψανο, που είναι πολύ καλό να πάτε να προσκυνήσετε, και της Αγίας Ευγενίας, νομίζω, το Κράνος. Είναι Λείψανα Αγίων, είναι πολύ καλό να πάμε να τα προσκυνήσουμε. Ας γυρίσουμε στο βίο του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη κατά τους χρόνους της βασιλείας του μεγάλου διωκτού του διωγμού του χριστιανισμού. Ήταν στην εποχή Ερκουλίου Μαξιμιανού 284-305 μετά Χριστόν, Κέσαρας της Μακεδονίας. Τοποθετήθηκε ο Μαξιμιανός Γαλέριος, ο οποίος εξαπέλυσε αληθινό πόλεμο ενάντια των χριστιανών. Εκλεκτό μέλος της Εκκλησίας των Θεσσαλονικιών ήταν ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος προερχόταν από ευσεβείς και επιφανείς γονείς, είχε δε πρικιστεί από το Θεό με πολλά αγαθά και με πλήθος σωματικών και πνευματικών χαρισμάτων. Η φήμη του έφτασε μέχρι το βασιλιά Γαλέριο, ο οποίος, εκτιμώντας τις αρετές του, τον έκανε μέλος της σύγκλητου της πόλεως και τον διόρισε στρατηγό όλης της Θεσσαλίας και ανθύπατο και αφέντη όλης της Ελλάδας. Ο Άγιος Δημήτριος, ως χριστιανός, κατηχούσε και δίδασκε με ιεραποστολικό ζήλο και με τη φωτεινή παρουσία του στους Θεσσαλονίκες. Αχ, τα σαρδάμα από την κούρασή μου. Αχ, το μαλλί δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Όταν πληροφορήθηκε ο Μαξιμιανός τη δραστηριότητα αυτή του Αγίου, διέταξε και τον έφεραν ενώπιό του. Ο Άγιος ομολόγησε με παρήσια την πίστη του στο Χριστό, με συνέπεια να τον οδηγήσουν στη φυλακή, σε ένα παλιό δημόσιο λουτρό δίπλα στο στάδιο, και υπέστη πολλές κακουχίες και βασανιστήρια. Κατά τη διάρκεια αγωνισμάτων στο στάδιο που διοργάνωσαν οι βασιλείς για να διασκεδάσουμε τις θυσίες, τα είδωλα, τις αιματοχυσίες και τους φόνους των ανθρώπων, ένας μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο Νέστορας, θέλοντας να δείξει τη δύναμη του αληθινού Θεού, πήγε στο λουτρό που ήταν φυλακισμένος ο Άγιος, πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου, βγήκε στο στάδιο και με την επίκληση «Θεέ Δημητρίου βοήθαμε, νίκησε το γιγαντόσωμο και ανήκει το λίαιο». Το γεγονός αυτό προκάλεσε οργή στο βασιλιά, ο οποίος πρόσταξε τους στρατιώτες να πάνε εκεί που ήταν φυλακισμένος ο Άγιος και να τον φωνεύσουν. Οι στρατιώτες τον ελόχευσαν σε όλο το σώμα, τον κάρφωσαν, μέχρι θανάτου. Κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί ήρθαν κρυφά στο λουτρό εκείνο και ενταφίασαν το λείψανό του, στο μέρος το οποίο μαρτύρησε. Αργότερα στο σημείο αυτό χτίστηκε ένα ίσκος, ο οποίος περιλαμβάνει και τον ιαματοφόρο τάφο του Αγίου. Ο μαθητής του Αγίου Λούπος, με το δαχτυλίδι και το μανδύα που πήρε από τον Άγιο κατά την ώρα του μαρτυρίου, ενεργούσε θαύματα πολλά, ώσπου στο τέλος, όταν το έμαθε ο βασιλιάς, τον αποκεφάλισε και αυτόν. Κατά αυτόν τον τρόπο ετελεώθη ο πανένδοξος μεγαλομάρτης, ο πολιούχος, ο μέγας της τέλος πάντων, ο Άγιος Δημήτριος. Έτσι έφυγε από τη ζωή. Ήτανε στρατιωτικός. Δεν ξέρω γιατί όμως τον έχουν και τον λένε προστάτη των νέων.
στην εικόνα απεικονίζεται 100. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κάνουμε έτσι και τα... Να πούμε το πρόγραμμα για τα Δημήτρια 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Μπραχάμι. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι τελειώνουν. Ε. Ήταν πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Εγώ από το ίντερνετ που βάζω κάθε μέρα στο YouTube κάθε πρωί, ακούω τις ομιλίες που έχουν γίνει την προηγούμενη μέρα. Θα σας το πω το πρόγραμμα έτσι ενδεικτικά, γιατί θα πρέπει λίγο να εστιαστούμε του χρόνου, να κακώς μας παρασέρουν άλλα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται ένα μήνα πριν τη γιορτή του Αγίου. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα Δημήτρια, Κυριακή 7 Οκτωβρίου, που ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με την εννοείται με τη λειτουργία το πρωί. Ήρθε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίθου και ο κύριος Διόνυσος, πανηγυρική υποδοχή. Ήρθανε τα ιερά λείψανα του Όσιου Πατάπιου και της Αγίας Υπομονής, της Αυτοκράτηρας, μάλιστα, που μπορούμε να πάμε να προσκυνήσουμε. Εκτός τα ιερά λείψανα των δύο των Αγίων, είναι και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, που μπορούμε να προσκυνήσουμε. Μετά, είχε θέμα 7 η ώρα το απόγευμα βίος και πολιτεία του Όσιου Πατάπιου και της Αγίας Υπομονής. Η ομιλήτρια ήταν η γερόντισσα Χρυσοβαλάντη, ηγουμένη της Ιεράς Γυναικείας Μονής του Όσιου Παταπιού Λουτρακίου. Μετά έγινε μία ταινία προβολή. Ο Άγιος Μάξιμος ο Γράικος και της Πεπτουσίας με την ευγενική χορηγία της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπεδίου. Και βέβαια, το βράδυ ήταν ο Πάτερ Άνθιμος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γαλακτροφούσης, που έκανε το βράδυ τον Εσπερινό. Τη Δευτέρα ήταν ο Πάτερ Αρσένιος ο Συναίτης, ομιλητής, και το θέμα ήταν η πνευματική ζωή στην πράξη. Ήταν η αγρυπνία η κατανυκτική. Την Τετάρτη, έχασα τον Πάτερ Αντώνιο εγώ το... Ομιλία με θέμα το φιλότιμο και πνευματική ζωή. Ο ομιλητής ο Πανασυλλογιώτατος Αρχιμαντρίτης Γέροντας Χριστόδουλος, ηγουμένος της Ιεράς Μονής Κουτουλουμασίου. Βέβαια αυτά μπορούμε να τα βάλουμε και στο YouTube να τα δούμε. Υπάρχουνε. Ο γέροντας Εφραίμ, ηγουμένος της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος, ήρθε την Τετάρτη και μίλησε 10 του μήνα, τούτο γάρ εστί θέλημα του Θεού αγιασμός ημών. Αυτό, την Τετάρτη ήταν ο Πάτερ Νεκτάριος, ηγουμένος της Ιεράς Μονής Ισοδιών του Θεοτόκου, στην Πάτρα. Παρασκευή 12 του μήνα έγινε η Ιωσία Μαρία πρότυπο μετάνοιας. Ήταν ο γέροντας πρόδρομος, ηγούμενος της Ιεράς Μονή Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Όλοι από το Άγιο Όρος, ε. Και 13 Σάββατο, ο Πάτερ Ανδρέας ο Κανόνος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Δήμου Αγίου Παρασκευής Αττικής. Α, να πάω να τον βρω εκεί λοιπόν. Ο Πάτερ Ανδρέας έχει και πολύ ωραία φωνή. Έτσι σε μαγεύει να τον ακούς. Εγώ τον ακούω πάρα πολύ. Λοιπόν, Κυριακή 14 του μήνα ήτανε παράδεισος χωρίς εσάς δεν τον εθέλω. Είναι του Όσιου Αμφιλόχιου Μάκρη από την Πάτμο. Πολύ ωραία ομιλία. Ο Θεός των Πατέρων και ο Θεός του Δημητρίου περιδιάβαση σε μια σχέση. Ο Αρχιμαντρίτης Βυσαρίων Καραλάσκου.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, τι έχει, Πόπο, ήταν πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Σήμερα, Τετάρτη, ομιλία με θέμα η ελιμοσύνη. Ο μιλητής είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Πάτερ Νίκο Ναγιορίτης, γέροντας της Ιεράς Καλύβης Αγίων Αποστόλων Σκήτη στο Άγιο Όρος. Η ομιλία θα γίνει εντός του Ιερού Ναού. 7 η ώρα το απόγευμα. Μετά έχει και έχει και αγρυπνία 9.30 ώρα το βράδυ. Αύριο έχει τον Όρθο και τη Θεία Λειτουργία, ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχαιτικός Εσπερινός, Αρτοπλασία, Κατανεκτική Ιερή Αγρυπνία. Είναι ωραία αύριο να πάμε που είναι παραμονή και σήμερα θα ήταν ωραία. Και την Παρασκευή ανήμερα είναι κανονικά η λειτουργία και βέβαια η κλείνει 27 του μήνα με Κατανεκτική Ιερή Αγρυπνία. Κάθε Σάββατο έχουν αγρυπνία, ε. Μάλιστα. Και έχουν και κάθε εβδομάδα αιμοδοσία εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Είχαν 3, 10, 17 και 24 Νοεμβρίου έχουν κάθε εβδομάδα έχουν αιμοδοσία. Είναι γενικά η ενορία του Αγίου Δημητρίου. Κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Βέβαια, άμα δείτε και τον Παπούλη, εκεί είναι ασκητική μορφή. Και να πω ότι ο Παπούλης του Αγίου Δημητρίου, εγώ τον έχω δει να πηγαίνει να εξομολογεί παιδιά μέσα σε σχολείο, σε νυχτερινό σχολείο. Τον έχω δει να πηγαίνει από την πίσω μεριά του σχολείου και να πιάνει κουβέντα με αυτά τα παιδιά που καπνίζαν το τσιγαριλίκι και την επόμενη μέρα να τα βλέπω στην εκκλησία. Κάνει πολύ όμορφο έργο και ξεχνάω και το όνομά του. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα μουσικό για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενό μας θέμα που λέγεται 28 Οκτωβρίου. Βάζω ντουτσέ τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Κοντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Ciano, θα τρελαθώ, Ciano, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις φέρες σαν χαλάζι από το ζελιά, κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο, και σπήλε γρήγορα τα μαύρα μου να πάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Και τα βρήκα ημένη βρε τι τρομερό, μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, κράτσι, να μη σε δω, κράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά.
Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάταν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Βάζω ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Κοντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις πέρες σαν χαλάζι από το τζολιά. Όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να πάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέων μεραρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Και η κένταυρη καημένη βρέτη τρομερό, μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάταν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Το έβαλα το τραγούδι όλο, μην και χάσουμε και δεν τα ακούσετε όλο. Λοιπόν, και θα συνεχίσω εγώ έτσι για να μπούμε για τα καλά στην ατμόσφαιρα με ένα ποίημα της 28 Οκτωβρίου, σαν να είμαστε στο σχολείο. Θα κάνουμε μια μικρή γιορτούλα τώρα, εντάξει. Εγώ, εσείς και το ίντερνετ. Και έχω και έναν κρυφό θεατή. Λοιπόν, δεν σας τον μαρτύρω. Αυτό το ποιηματάκι λέγεται «Στην Παναγιά». Όταν τα παλικάρια μας εκεί ψηλά στα χιόνια μάχονται για τη λευτεριά, τα ένδοξα εκείνα χρόνια αόρατο το χέρι σου, μητέρα του Θεού μας, δυνάμωνε και ψύχωνε τη σκέψη του λαού μας. Τώρα, μα Παρθένα μου, της Αγίας μορφής σου και χάρη Παναγιά μου, της μητρικής στοργής σου, συνόδευε, προστάτευε,
κάθε πολεμιστή μας, που έγινε ο κεραυνός του άθλιου υβριστή μας. Στις εκκλησιές ολόθερμα άναβε το κεράκι, με δέος και με σεβασμό το κάθε γεροντάκι, που είχε το γιο τον εγγονό πάνω στο μετερίζι, εκεί που η πατρίδα μας πάντοτε το ρίζει. Αγνή λιοστάλακτη, Πανάγια ευλογημένη, σε σέ θερμή την προσευχή, λέμε συγκινημένοι. Ευγνώμονα τα χείλη μας, εμπρός σου μουρμουρίζουν, ενώ η καρδιά στα άνθη μας, Μαρία σου χαρίζουν. Α. Και ένα για τη σημαία. Καλά, εμένα τρελαίνω να διαβάζω ποίηματα. Πάντα κι όπου σ' αντικρίζω, με λαχτάρα σταματώ και περήφανα δακρύζω, ταπεινά σε χαιρετώ. Δόξα θάνατη στολίζει κάθε θεία σου πτυχή και μαζί σου φτεριουγίζει της πατρίδας η ψυχή. Όταν ξάφνου σε χαϊδεύει το αγεράκι το αλαφρό, μοιάζει κύμα που σαλεύει με χιονόλευκο αφρό. Και ο σταυρός που λαμπυρίζει στην υψηλή σου κορυφή είναι ο φάρος που φωτίζει μια ελπίδα, μια κορφή. Σε θωρώ και αναθαρεύω και τα χέρια μου χτυπώ, σαν Αγία σε λατρεύω, σαν μητέρα σε αγαπώ. Και από τα στήθη μου ανεβαίνει μια χαρούμενη φωνή, να σε πάντα δοξασμένη ως σημαία γαλανή. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στο τι περίπου έγινε εκείνη την ημέρα. Η επέτειος του όχι μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Έλληνα διδάκτορα που έφερε τίτλο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς. Το 41 γεννήθηκε ο μπαμπάς μου. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδο της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου το 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Επίσης, σε πολλές χώρες του κόσμου, ελληνικές κοινότητες γιορτάζουν. Ήταν λίγο πριν τις 3 τα εξημερώματα, 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν η τελική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, Γκράτσι Εμμανουέλε, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά. Στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, με τον οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του βασιλιά της Ελλάδος. Για ανάγκες εφοδιασμού. Ήθελανε να πάρουν λιμάνια, αεροδρόμια και τέτοια για να, μπορούν να ανεφοδιάζονται. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, Μεταξά έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά, επίσημη διπλωματική γλώσσα, στην ιστορική φράση «Allors gest lau guert», προφέρεται από το γαλλικό «Allors se lacer», δηλαδή αυτό σημαίνει πόλεμο. «Allors se lacer». Εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των ιτμάν ιταλικών ετοιμάτων. Ο ίδιος ο Γκράτσι, στα απομνημονεύματά του που εξέδεσε το 1945, περιγράφει τη σκηνή. «Έχω εντολή, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας κάνω μια ανακοίνωση» και του τα έδωσε το έγγραφο. «Παρακολούθησε τη συγκίνηση στα χέρια και στα μάτια. Με σταθερή φωνή και βλέποντάς με κατάματα, ο Μεταξάς μου είπε: «Αυτό σημαίνει πόλεμο?» Του απάντησα ότι αυτό θα μπορούσε να απεφευχθεί, μου απάντησε όχι. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος, ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε όχι. Έφυγα υποκλιμένος με τα βαθύτερα σεβασμό προς το γέροντον αυτόν που προτίμησε τη θυσία αντί την υποδούλωση. Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συνέστημα της άρνησης, της υποταγής και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με τη λέξη όχι. Τώρα θυμάμαι τα όχι και τα ναι που κάναμε τώρα πρόσφατα. Που εμείς είπαμε όχι και τι λέγινε ναι. Τέλος πάντων. Σημειώνεται πως η ουτωσία, η λέξη όχι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως τίτλο στον κύριο άρθρο της εφημερίδας «Ελληνικό μέλλον».
Στις 5.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε ο ελληνοτελικός πόλεμος με την ευνηδιαστική εισβολή. Το τελεσίγραφο ορίζει ότι η επίθεση θα ξεκινούσε στις 6 των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα μηνόμενη εισήλθε στον πόλεμο. Ο εορτασμός. Το λεγόμενο έπος του 40, το οποίο ακολούθησε και οι μεγάλες νίκες που ο ελληνικός στρατός κατήγαγε εις βάρον Ιταλών, καθιερώθηκε να γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου την ημέρα της επίδοσης του Ιταλικού τελεσέγγραφου και την άρνηση του Ιωάννη Μεταξάνα συνενέση. Η Ελλάδα γιορτάζει την 28 Οκτωβρίου την είσοδό της στον πόλεμο, ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες γιορτάζουν την ημερομηνία λήξης του πολέμου. Κάθε χρόνο αυτή η μέρα γίνεται στη Θεσσαλονίκη η επίσημη γιορτή με κάθε λαμπρότητα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλων επισήμων με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Εννοείται ότι παντού υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν γιορτές. Βέβαια τώρα πάνε να μας τα καταργήσουν. Για πρώτη φορά, 28 Οκτωβρίου, γιορτάστηκε το 1944 με παρέλαση ενώπιον του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου. Μάλιστα. Λοιπόν... η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε το 1952 η γιορτή της Αγίας Σκέπης από 1η Οκτωβρίου να μεταρθεί στις 28 Οκτωβρίου με το λογικό ότι η Παναγία βοηθούσε τον ελληνικό στρατό στον πόλεμο της Αλβανίας. Μάλιστα. Ναι. Ο Βενέζης λέει ήταν τότε υπάλληλος στις τράπεζες. Μάλιστα. Γιορτάστηκε λέει και το 43 στον Πειραιά 28 Οκτωβρίου. Ήταν ο Ηλίας ο Βενέζης. Τότε αυτός λέει ήταν ένας υπάλληλος σε τράπεζα. Κατέφθεσαν όμως οι Γερμανοί που είχαν την ευθύνη της αστυνόμευσης πλέον, υποχρέωσαν όσους συμμετείχαν να σταθούν με τα χέρια ψηλά μέχρι το βράδυ. Ενώ έστειλαν και 20 περίπου από αυτά τα άτομα σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Δηλαδή, συγγνώμη, το 44 γιορτάζαμε την απελευθέρωση από τους Ιταλούς και ήμασταν σκλαβωμένοι από τους Γερμανούς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για κάτσε να βρούμε και κάτι άλλο. Θα σας βάλω όμως πάλι ένα τραγουδάκι έτσι. Πήραμε το Αργυρόκαστρο, Μαρινέλα. Ποτάμι τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους. Στα μάτια του οργή και φως, αναπηρείς τους ώμους. Στα μάτια του οργή και φως, αναπηρείς τους ώμους. Πήραμε το Αργυρόκαστρο και πάμε παραπέρα. Το δίκιο για τη λευτεριά σαν πελαγό φουσκώνει. Το δίκιο για τη λευτεριά σαν πελαγό φουσκώνει. Πήραμε τα Αργυρόκαστρο και πάμε παραπέρα. Ah!
παρακαλώ. Μέσα από τον πόνο, πόσα ωραία τραγούδια βγήκαν εν τέλει. Και βέβαια εγώ ψάχνω τώρα εδώ πέρα να βρω και άλλα πράγματα να σας διαβάσω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μου πετάχτηκε εδώ μια είδηση που με στεναχώρησε. Θυμάστε το ρετιρέ, το φαρμακοποιό, τον ηθοποιό, τον Νίκο τον Κούρο. Βέβαια πέθανε 90 χρονών. Τα χρόνια του και να τα ξεπεράσουμε. Πέθανε τώρα, σήμερα πέθανε. Υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια το θέατρο. Ένας εμάς έγινε ιδιαίτερος γνωστός και αγαπητός από τη συμμετοχή του στο Ρετιρέ. Ο Νίκος Κούρος είχε γεννηθεί το 1928 και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πιάνο και τραγούδι στο Οδείο Αθηνών, στο θέατρο, στη δραματική σχολή, στο Ελληνικό Οδείο. Είναι αυτοί οι παλιοί ηθοποιοί έτσι που διδάξανε και δεν φανήκανε και πολύ και πεθάνανε και φτωχοί, δεν πεθάνανε με... Ο Νίκος Κούρος γεννήθηκε το 1928 στη Χαλκίδα, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πιάνο και τραγούδι στο Οδείο Αθηνών και θέατρο στη δραματική σχολή του Ελληνικού Οδείου. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1957 στο θίασο Άννας Λόρης Άλκη Παπά, θέατρο Διονύσια Καλυθέα. Ήταν για αρκετά χρόνια μέλος του θέατρου τέχνης Κάρολου Κου και αργότερα μεταπήδησε σε άλλους θεάσους. Εκτός από το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, εργάστηκε ως εκφωνητής θεατρικών και λογοτεχνικών εκπομπών και ως πολιτικός σχολιαστής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας το 1954-57, ενώ ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και τη λογοτεχνία. Η κηδεία του θα γίνει στο Παλιό Φάληρο, στο νεκροταφείο Παλιού Φαλήρου, 3 ώρα το μεσημέρι. Ήταν εδώ γείτονας. Συγγνώμη. Να πάμε τώρα και να ξανάρθουμε στο 1940 σε όλα αυτά που διαβάσαμε έτσι εν ολίγης, αλλά τι να σας πω τώρα, να διαβάζουμε τέτοια πράγματα. Να σας διαβάσω το διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό 28 Οκτωβρίου 1940. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστούμε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Εγώ άμα τα διαβάζω όμως αυτά θα συγκινηθώ, γιατί βλέπω τώρα πόσο πουλημένοι είμαστε και πόσο πουλημένα είναι όλα και πού είναι το όχι το δικό μας τώρα, πού είναι αυτοί τώρα, δηλαδή θα σηκωθούν αυτοί νεκροί και θα μας... τι λες... Για να πάμε έτσι να γίνει, επειδή είναι και στην καθαρεύουσα, να μας ξυπνήσουν έτσι το πνεύμα μας. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Μολονότιν ετηρήσαμε την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μην αναγνωρίζουσαν εις ημάς το δικαίωμα να ζούμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εξήτεσιν σήμερα την τρίτην πρωίν την παράδοση τμήματος του Εθνικού Εδάφους και την ίδιαν αυτήν βούληση και μου ανακαίνωσαν ότι προς κατάληψην αυτών η κίνηση των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την έξιν το πρωίν. Απάντησαν εις την Ιταλίαν πρέσβην ότι θεωρώ και το αίτημα αυτών καθεαυτών και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται τούτον
ως κήρυξη πολέμου της Ιταλίας ενάντιον της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξουμε εν πράγματι είμαθε άξια των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποία μας εξισφάλισαν οι πρωτοπατέρες μας, όλων των εθνών. Ας εργαστούμε συσσόμενοι αγωνιστείτε δια την πατρίδα της γυναίκες, τα παιδιά και της ιεράς παράδοσή μας. Νυν υπέρ πάντων αγών. Ιωάννης Μεταξάς. Πού σε βρει Ιωάννη Μεταξά, να δεις τι ωραία εύκολα εμείς παραχωρήσαμε στους Σκοπιανούς στη Μακεδονία, στους Αμερικάνους όλη τη Σούδα, όλη την Κρήτη, όλη, στους Ρώσους. Να δεις τι ωραία που τα έχουμε δώσει εμείς όλα. Για έλα να δεις Μεταξά μου τι γίνεται εδώ. Για σκέψου να σηκωνόντουσαν και να... Πάμε σε ένα άλλο διάγγελμα. Του βασιλέως προς τον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ανάγγειλε προλίγουν «Ην ποιους όρους ειναγκαστήκαμε να κατέλθουμε εις τον πόλεμο κατά την Ιταλία, επουβουλεύστης την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Κατά τη μεγάλη αυτήν στιγμή είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνή θα εκτελώσει το καθήκον του μέχρι τέλος και θα φάνουν αντάξιν των έδοξων ημών ιστορίας. Με πίστη εις το Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής το εθνός συσσόμενον και πειθαρχών ως εις άνθρωπος θα αγωνιστήν υπέρ βωμών και στών μέχρι τελικής νίκης». Και πάμε τώρα, 10 Απριλίου του 1941, μπήκα στην πόλη οχθρή. Αν θα βάλουμε λίγο ξυλούρι, να μας φτιάξει λίγο τι. Μετά τη συνθηκαλόγηση με τη Γερμανία παραδίδονται τα οχυρά Παλουβριώνες και Ρουμπέλ. Οι Γερμανοί εκφράζουν το θαυμασμό τους στους Έλληνες στρατιώτες, δηλώνουν ότι αποτελεί τιμή και υπερηφάνεια το ότι είχαν σαν αντίπαλο ένα τέτοιο στρατό και ζητούν από τον Έλληνα διοικητή να επιθεωρήσει το γερμανικό στρατό ως ένδειξη τιμής και αναγνωρίσεως. Η γερμανική σημαία υψώνεται μόνο μετά την πλήρη αποχώρηση του ελληνικού στρατού. Ένας Γερμανός αξιωματικός της αεροπορίας εδήλωσε στο διοικητή της ομάδας μεραρχών Ανατολικής Μακεδονίας, αντιστράτηγων, δέδεν, ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ο πρώτος στρατός στον οποίο τα Στούκας δεν προκάλεσαν πανικό. Οι στρατιωτικοί σας είπε, αντί να φεύγουν ολόφρονες, όπως έκαν εις τη Γαλλία και την Πολωνία, μας επιροβολούν από τις θέσεις των. Αλλά μας πήραν το ρουμπέλ. Το χειρό ρουμπέλ είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, που έφερε το όνομα γραμμή Μεταξά, με συνολικό ανάπτυγμα καταφύγιων 1.849 μέτρα και μήκος των 4.251 μέτρα. Το ρουμπέλ κατασκευασμένο στις δυτικές αντιρρίδες του όρους Τσιγκέλη στον ποταμό Στριμώνα, μαζί με το χειρό Παλιουριώνες, εξασφαλίζουν το στενότατο ρουμπέλ. Τώρα να πάμε και σε αυτό το χρονικό 6 με 9 Απριλίου του 1941 στο όχυρο ρουμπέλ, που γίνεται η γερμανική επίθεση, εκδηλώθηκε, να τα πούμε αυτά, μπαίνουμε μετά στο γερμανικό πόλεμο. Και εδώ δεν βέβαια δείχνει αυτά τα αυτά, όμως τώρα δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει για την 28η. Λοιπόν, να πάμε πάλι σε ένα τραγουδάκι. Ποιο να βάλω? Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν στιάζει πέρα. Κανόνια της πόλης χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Πάλι εχθροί μας για τώρα σκορπίσαν.
ξανάρθε για μας λευτεριά. Για να φτιάξουμε τα όσα γκρεμίσαν, ας κοιτάξουμε τώρα μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Δύναμη το έθνος θα πάρει, σαν και πριν να βαδίσουμε μπρος. Κι ο καινούριος στρατός με καμάρι θα σταθεί τον σύνορο φρουρός. Ονιωθεί μες τον ήλιο προβάλλει και ψηλά το κεφάλι κρατεί. Μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη, μια πατρίδα πολύ πιο τρανή. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν φυσκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν φυσκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει ξανά προς τη δόξα τραβά. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει λοιπόν. Και πήξη, γιατί δεν πεθαίνει η Ελλάδα, γιατί έχει ήρωες. Και βέβαια αυτό έψαχνα, να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που όντως αυτοί βάλανε μπροστά το στέρνο τους. Λοιπόν, όταν τα σύννεφα επισκιάσανε την όμορφη μας πατρίδα και όταν άρχισαν οι περιστάσεις του πολέμου, κάποιοι αξιωματικοί αλλά και κάποιοι απλοί στρατιώτες έκαναν κάτι παραπάνω από το καθήκον τους. Όταν απέκρουσαν τον υπέρτατο Ιταλικό στρατό και υπόγραψαν μια από τις πρώτες ήττες του άξονα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ελληνική αντίσταση δεν τέλειωσε όμως το έπος του 1940, καθώς συνεχίστηκε και στα χρόνια της κατοχής, μετρώντας μερικούς ακόμα θριάβους σε πείσμα της άνησης κατανομής δυνάμεων. Οι χιλιάδες αυτοί οι ήρωες που πολέμησαν για τη λευτεριά και την απελευθέρωση κατόπι του τόπου έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα και μη ζητώντας ποτέ αντάλλαγμα. Χρέος μας είναι να τους τιμόμαστε και να τους τιμάμε με τον ίδιο τρόπο που μνημονεύαμε τους γενναίους οπλαρχηγούς του 1821. Άλλοι γνωστοί και άλλοι λιγότεροι γνωστοί ήρωες της σύγχρονης ιστορίας μας. Ας δούμε μια σειρά από Έλληνες αξιωματικούς που έπραξαν το καθήκον τους και κοίταξαν στα μάτια τον εχθρό πολεμώντας για την πατρίδα. Ο αξιωματικός που ανέκοψε τη γερμανική επάλεση λέγοντας 38.000 μολυβένια όχι, Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος. Υπάρχουν άντρες που θέλουν συντάγματα ολόκληρα για να σταματήσουν τον εχθρό και υπάρχει και ένας έφεδρος Λοχίας πεζικού που το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα πολυβόλιο με 5 άντρες. Μου σηκώνεται η τρίχα που τα διαβάζω, παιδιά. Η ιστορία μας εξελίσσεται στα ελληνικά οχυρά της γραμμής Μεταξά, ξημερώματα της 6ης Απριλίου του 1941, όταν οι Γερμανοί προσπαθούν να διασπάσουν την αμυντική παράταξη των 9 πολυβολίων της περιοχής. Ο έφεδρος αξιωματικός Ίτσιος βρίσκεται επικεφαλής του πολυβολίου στην ομοφοπλαγιά των Σερών. Έχει στην ευθύνη του 5 ταλαιπωρημένους φαντάρους που πολεμούν όμως σαν θεριά
και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παραδοθούν. Το P8 καλύπτεται εξάλλου της υποχώρησης των Ελλήνων. Τι είναι το P8, πολυβολείο P8. Και η αποστολή του να αντέξει όσο μπορούσε περισσότερο ήταν ύψιστη σημασίας για την οπισθοχώρηση των στρατιωτικών και την ανασύνταξη των στρατευμάτων μας στα Κρούσια. Τα 8 πολυβολία, καταλαμβάνοντας και σιγούν και απομένει το P8 του Ιτσιού που πολεμά μέχρι να του τελειώσουν τα πυρομαχικά. Κάπου 38.000 σφαίρες δηλαδή, που αναγκάζουν τους Γερμανούς σε περισσότερες από 250 πόλεις, μεταξύ των νεκρών Γερμανός και ένας αντισυνταγματάρχης. Ο Ίτσιος, βλέποντας το τέλος να κοντοζυγώνει, διατάσσει τους 5 άντρες του να φύγουν. Οι 3 αποχωρούν. Οι 2 συγχωριανοί του μένουν ωστόσο στο πλευρό του. Μένουν για να πεθάνουν με τα όπλα στα χέρια, αγωνιζόμενοι σαν αγρίμια. Αχ, μου σηκώνεται η τρίχα. Δεν πεθαίνουν όμως, καθώς τίποτα δεν μπορεί να τους καταβάλει. Ούτε οι βόβες των Στούκας, ούτε τα βλήματα του περιβολικού. Τους νίκησε το μόνο το αναπόφευκτο, η εξάντληση των σφαιρών τους. Έλα μωρέ. Τους νίκησε μόνο το αναπόφευκτο, η εξάντληση των σφαιρών τους. Και έτσι βγήκαν και παραδοθήκαν με, το κεφάλι ψηλά. Οι Γερμανοί πλησίασαν διστακτικά, μιας και τέτοια γενναιότητα κάποια έκπληξη θα έκρυβε. Δεν μπορεί, δεν έκρυβε όμως. Ο στρατηγός των Γερμανών το συγχαίρει και το αποδίδει τις στρατιωτικές τιμές και μετά του λέει «Μου στήχεσες πάνω από 200 άντρες» και το σκοτώνει πυροβολώντας τον στο κεφάλι. Οι δύο φαντάριοι έζησαν για να διηγηθούν την απίστευτη ιστορία του πολύβλητου Ίτσιου. Μετά τον πόλεμο μάθαμε πως ο Γερμανός διοικητής έγραψε στο ημερολόγιο του «Δεν μπορούσα να αφήσω στη ζωή έναν άνθρωπο που μου προξένεψε τόσο μεγάλο κακό». Αχ, συγκινήθηκα. Ο αρχιμάστορας της εποπίας του 1940, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος. Λοιπόν, μετά τον Ίτσιο πάμε στον Κατσιμήτρο. Όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού έστειλε την περιβόητη διαταγή στην 8η ημεραρχία της Ηπείρου, λίγους μήνες πριν από την Ιταλική εισβολή, καλώντας της να οπισθοχωρήσει στη δεύτερη γραμμή άμυνας, ήταν μόνο ένας άνθρωπος αυτός που αψήφισε τα κλεσβάσματα των επιτελαρχών της Αθήνας και κράτησε τη σημαία της Ελλάδας ψηλά. Ο ηρωικός διοικητής της 8ης, Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, πολέμησε για την τιμή των όπλων και έγραψε τα πρώτα και πιο ένδοξα κεφάλαια της ελληνικής εποπίας το 1940, πολεμώντας την πρώτη γραμμή, άμυνας και εκδικώντας το δικό του γενναίο φυρμάνι. Ουδεμίαν σκέψη δια υποχώρηση, η τελευταία γραμμή να μείνει είναι εδώ μέχρι νεσγάτων. Ο σύγχρονος αυτός Λεωνίδας πολέμησε μόνος και χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τα ΓΕΣ, χωρίς καν την πίστη κανενός στον αγώνα κατά των Ιταλών. Και όμως νίκησε. Στάθηκε αγέροχα στην πρώτη γραμμή και όχι μόνο κράτησε τα σύνορά μας άθικτα, αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να παραλύει επιθετικά ενάντια των εισβολών μέσα στο αλβανικό έδαφος. Ο Κατσιμήτρος και οι γενναίοι του φύλαξαν τις σύγχρονες Θερμοπύλες και έτρεψαν τον εισβολέα σε φυγή, αρνούμενος με το ηρωικό «Κρατάω καλπάκι» να συμμορφωθεί στις διαταγές για οπισθοχώρηση. Ο αντιστράτηγος εξουδετερώσε την ιταλική επίθεση με την ηρωική του αντίσταση, συμβαλώντας τα μέγιστα στην τελική νίκη σε βάρος των Ιταλών. Αν ο διοικητής της 8ης είχε υπακούσει στους τακτικισμούς του Παπάγου, τότε η έκβαση του πολέμου θα ήταν προφανώς διαφορετική. Ήταν η απειθία του στις διαταγές της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που έγραψε χρυσές πολεμικές σελίδες για το έθνος και οδήγησε στο έπος του 40. Αυτοί οι τρελοί άνθρωποι με πυγμή, αυτοί κάνουν τη διαφορά. Κι όμως αυτός ο σύγχρονος παρτιά της χάθηκε στη λύθη πεθαίνοντας το 1962, όχι μόνο ξεχασμένος και παραγνωρισμένος, αλλά και με τη ρετσινιά του προδότη και του δοσύλλογου των Γερμανών,
καθώς συμμετείχε για λίγους μήνες στην κυβέρνηση Τσολακόγλου. Α, γίνα και τέτοια. Ο Κώστας Περίκος, ο αεροπόρος που ανατείναξε τα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, υποσμιναγός. Ο υποσμιναγός Περίκος δεν έδειξε τον ηρωισμό και τον πατριωτισμό του μόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο, αλλά και κατά την περίοδο της κατοχής. Ο αξιωματικός και μέλος του κεντροαριστερού Εθνικού Ενωτικού Κόμματος του Κανελόπουλου είχε αποταχθεί από την πολεμική αεροπορία το 1935, γιατί είχε ασκήσει κριτική στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αναφορά με το μη αξιόμαχο της αεροπορίας. Αν και σφοδρός πολέμιος της μεταξικής δικτατορίας, όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, ζήτησε να επιστρέψει εθελοντικά στον ενεργό δράση για να πολεμήσει τον εχθρό. Επέστρεψε πράγματι στα καθηκοντά του, αλλά μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου, αποπέμφθη και πάλι, Μάιος του 1941. Κανένα πρόβλημα για το μαχητικό και αδούλωτο αυτό πνεύμα. Ιδρύει αμέσως στην Αθήνα μια από τις πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις, τη Στρατιά των Σκλαβωμένων Νικητών, που θα δώσει προοδευτικά τη θέση της στην Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων. Ψυχή της οργάνωσης και αρχηγός του παραστρατιωτικού σκέλους Ουλαμός Καταστροφών, ο Περίκος βάζει βόμβα τον Αύγουστο του 1942 στο εσωτερικό κτίριο του Γερμανικού Αναμορφωτηρίου. 6 μέρες αργότερα, 2 μέλη της οργάνωσης του επιδίδονται σε ένα άλλο βαβαστικό χτύπημα, τώρα στο γραφείο της Πρωτατικής Οργάνωσης του ΟΑΕΔ. Φαινόταν στιβαρός. Επίκειται όμως μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της εθνικής αντίστασης να ανατινάξει τα γραφεία άλλης μιας συνωμοτικής εταιρείας, της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριατικής Οργάνωσης, που συνεργαζόταν με τους Ναζί στρατολογώντας Έλληνες για τον αγώνα του Τρίτου Ράιχ. Συγγνώμη, πηγαίναν Έλληνες να πολεμήσουν υπέρ του Ράιχ. Πόπο που λιμένει. Η ανατίναξη του κτηρίου, που άφησε 39 δοσύλλογους και 43 Γερμανούς, χαιρετίστηκε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Μόσχας ως το μεγαλύτερο σαμποτάζ που είχε γίνει μέχρι τότε στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ο Γκεστάπο εξαπόλυσε ανθρωποκυνηγητό για να εξαθρώσει τον δραστών του σοβαρού αυτού πλήγματος στο εγχώριο ναζιστικό φύλακα και κατόπιν ο Περίκαιος και 12 γονείς λαμβάνονται σε ένα από τα κρυσφύγετά του στην Καλυθέα. Το Φεβρουάριο του 1943 οι Γερμανοί τον οδηγούν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και τον εκτελούν. Πριν το σκοτώσουν, γύρισε και είπε στους κατακτητές: «Δεν αισθάνομαι τίποτα ενάντια σας. Εσείς κάνετε το καθήκον σας. Ομοίως έκανα και εγώ το δικό μου. Είμαι Έλληνας αξιωματικός της αεροπορίας. Υποσμιναγός. Σας ευχαριστώ». Αχ, Θεέ μου, θα βάλω τα κλάματα. Τι ωραία. Καλυθιώτης ήταν. Πριν το σκοτώσουν, γύρισε και είπε στους κατακτητές. Α, ναι, το είπαμε αυτό. Οι Γερμανοί αξιωματικοί τον χαιρέτησαν στρατιωτικά. Πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του αποσπάματος, δεν παρέλειψε να βροντάξει «Ζήτω η Ελλάς». Λίγους μήνες αργότερα το Υπουργείο Αεροπορίας τον επανέφερε στην τάξη των μόνιμων αξιωματικών και του προάγει για το βαθμό του αντισμιναργού. Πήρε μια καλή σύνταξη η γυναίκα του. Ο άνθρωπος, για να πάμε να πούμε ένα τραγουδάκι και μετά θα συνεχίσουμε.
Συγγνώμη, δεν παίζει το τραγούδι, το έχω δυναμώσει. Είδα το αφρί, έσφιξε στα χείλη, δίπλα στον ιστό. Ώσπου να προλάβουν, πέφτει στο κενό. 17 χρονό παιδί, Κώστα Φαλαγγίτη, εύσοδο κουτίδι, κλαίει ο ουρανός. 17 δεν θα την πάρει την σημαία ο εχθρός. Λοιπόν, και συνεχίζω, αν και εγώ είμαι έτοιμη να βάλω τα κλάματα με αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, πού είχα μείνει, Ο άνθρωπος που απέκρουσε την Ιταλική αεαρίνη επίθεση το 1941 στο ύψομα του 731, ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς. Λοιπόν, ο κύριος Κασλάς. Η διαταγή της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης φτάνει στο ύψο με 731 επί της θέσεώς σας, αμυθείτε μέχρι νεσκάτων. Η πατρίς, η ανώτατη διοίκηση απαιτεί να κρατήσετε ψηλά την τιμή των όπλων. Ο διοικητής του δεύτερου τάγματος του 5ου συντάγματος Τρικάλων απαντά λακωνικά. Οτιδήποτε και αν συμβεί δεν θα εγκαταλείψουμε το 731 και έχω πεποίθηση ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί. Κατόπι γυρνά στους άντρες τους και τους βρωτοφωνάζει. Όποιος γυρίσει την πλάτη στον εχθρό θα του φεκίζεται. Η εντολή του ταγματάρχη Κασλάς φράγησε άλλη μια ηρωική σελίδα στην πολεμική εποπία του 1940. Ένα από αυτά τα περιστατικά αυταπάρνησης και ανδρείας που επιφυλάσσονται συνήθως για το μαραθώνα, τη Σαλαμίνα και την Επανάσταση του 1921.
Κι όμως, ο πολεμικός άθλος του Κάσλα, το ύψωμα του 731 κατά τη διάρκεια της αιαρίνης επίθεσης των Ιταλών στα μέσα Μαρτίου του 41, είναι ένα ανδραγάθημα γραμμένο με αίμα και τόλμη. Ένας απίστευτα πραγματικά σε έκταση σημασίας και συμβολικής αγώνας. Οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις με την παρουσία του ίδιου του Μουσολίνη λαχταρούν να δρέψουν την πρώτη νίκη κατά της Ελλάδας και να εισέλθουν στην Αθήνα θριαβευτές. Στο διάβα τους μπαίνει όμως το καταραμένο για αυτούς ύψωμα 731, εκεί όπου 7 ημέρες το Σύνταγμα δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά απέκρουσε τα κύματα των επιτεθεμένων αντιπάλων. Το ύψωμα το 731 κράτησε όλες τις λεσσαλαίες επιθέσεις των Ιταλών και πέρασε στην παγκόσμια ιστορία ένας από τα πιο αιματαβαμμένα ύψωματα ολόκληρου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Όσο για τον ταγματάρχη Κάσλα που κράτησε όρθιο, αναγκάσε τους Ιταλούς σε επιστοχώρηση δίνοντας τέλος στα εχθρικά σχέδιά τους. Η τύχη του ελληνικού-ιταλικού πολέμου είχε κρυθεί και έφερε τη σφραγίδα του διοικητή ύψωματος 731. Η μετέπεια πορεία του έμελε όμως να συναντηθεί με τα σημεία κλειδιά της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως η αντίσταση και το ταραγμένο κλίμα της μεταφυλιακής Ελλάδας. Ο Κάσλας εντάσσεται στην εθνική αντίσταση πρώτα με το ΕΔΕΣΕ, μετά με το ΕΛΑΣ και είδε τη ζωή του να παίρνει την κάτω βόλτα οδηγόμενος ως κομμουνιστής στην εξορία του 45 και το 1948. Ακούς δε. Αχ, Θεέ μου, μετά την απελευθέρωσή του είναι βουτυγμένος στην τροπή και αρνείται πως είναι αυτός ο ήρωας του 40 Κάσλας. Πεθαίνει ετοιμασμένος και προδομένος από όλους, κυρίως όμως από μια πατρίδα που τόσο γενναία πολέμιζε για τη λευτεριά της. Μα δεν ντρέπομαστε, δεν ντρεπόμαστε. Ο κανονιέρης του ελληνοβαλβανικού μετόπου ταγματάρχης Δημήτριος Κωστάκης. Ο απόστρατος ταγματάρχης, ο γεροταγματάρχης όπου έμεινε στη στρατιωτική μας ιστορία, ανακλήθηκε σπευμένα τον Αύγουστο του 40 στην ενεργό υπηρεσία ως έφεδρον εκμονίμων ή επιτελείς ήξεραν καλά γιατί τον επανέφεραν στο μέτωπο, γιατί με τον Κωστάκη δεν θα πήγαινε καμιά κανονιά χαμένη. Πάντα στην πρώτη γραμμή ανάμεσα στους Μπαρού του κοπνισμένους άντρες του, ο ταγματάρχης έγινε σύμβολο κάθε αγωνιζόμενου Έλληνα, φίλου, αδερφού και πατέρα, του απλού στρατιώτη που πολέμησε στο πλευρό του ίσως προς ίσως. Γι' αυτό ίσως με τον πόλεμο το 40, οι στρατιώτες του απαντούσαν στην ερώτηση για το πού είχαν πολεμήσει με τα χαρακτηριστικό «Ήμουν με τον Κωστάκη». Ο αξιωματικός του ορεινού πυροβολικού πλάι στον υποστράτηγο Κατσιμήτρο και τον συνταγματάρχη Μαυρογιάννη ήταν η ψυχή του έπους του 40, συμμετέχοντας στις επιτελικές αποφάσεις της ηρωικής 8ης μεραρχίας. Κάτω από τις διαταγές του ελληνικού πυροβολικού με τον... Μη σκιάζεστε, ο Θεός είναι Ρωμιός, μωρέ, θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Όπως ορκιζόταν μάλιστα, οι άντρες του Κωστάκη δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ όργανα μέτρησης. Εργαλεία ήταν για τον ταγματάρχη. Οι γροθιές του, με τις οποίες έδειχνε στους πυροβόλητες μοίρες και έκαναν τα βλήματα να βρίσκουν πάντα διάνα. Τα επεισόδια της πολεμικής δράσης για το γερόλικο αυτόν ήταν πραγματικά αμέτρητα. Γι' αυτό και δοξάστηκε τόσο σε εκείνα τα μαρτυρικά βουνά της Ηπείρου. Τα ιταλικά άρματα της Μεραρχίας και Νταβρέων που επιτέθηκαν στο Καλπάκι το ξέρουν καλά τον Κωστάκη, ο οποίος κατέστρεψε πολλά και ανάγκασε τα υπόλοιπα να πιστοχωρήσουν σε πλήρη αταξία. Βούλιαξε και μερικά στους Βάλτους Κάλαμα και ανέκοψε, λέει, και όλες τις ιταλικές επιχειρήσεις των τεθωρακισμένων.
Η συντριβή των Ιταλικών τάξη ήταν έργο του Κωστάκη που αποθέωσε το ελληνικό πυροβολικό. Πέρα από το φαρμακερό κανονιέριο, ο ταγματάρχης ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, έδειχνε έλεος και επιείκεια στον εχθρό όποτε μπορούσε. Ο Κωστάκης έδειξε την ανθρωπιά του στους φτωχούς Αλβανούς, έτσι τον θυμώνται εξάλλου και ο Τερζάκης, θεός εφόσεων στεκόταν για μας εκεί στην Αλβανία ο Κωστάκης. Ο γέροντας αυτός με την κολοκοτρονοϊκή μορφή, την κοψή του οπλαρχηγού ήταν ανώτερός μας, αλλά ήταν και πολύ διαφορετικός. Ο ταγματάρχης Κωστάκης ερχόταν ολόης και από τα σπλάχνα του λαού. Λοιπόν, ένας άλλος υπερασπιστής του οχύρου Ρουμπέλ, που ανάγκασε τους Γερμανούς να σταθούν προσοχή μπροστά του, ήταν ο Δουράτσος Γεώργιος. Όταν ο διοικητής του Ρουμπέλ είπε το θρηλυκό «Τα όχυρα δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται», δεν είχε προφανώς επίγνωση του άθλου που ήταν έτοιμος να κάνει. Έναν άθλο που θα μετέφερε το στίγμα της γενναίας ελληνικής αντίστασης στα πέρατα της συμμαχικής Ευρώπης. Ως άλλος ένας σύγχρονος Λεωνίδας, ο διοικητής του όχυρου Γεώργιου Δουράτσος αρνείται να υποκύψει στον εχθρό, αρνείται να υπακούσει στο φιρμάνι για παράδοση που φτάνει στα αυτιά του και εκτοξεύει ένα μολόν λαβέ που θα έκανε περήφανος τους αρχαίους Σπαρτιάτες για την πορεία του ελληνικού έθνους. Με τους ταλαιπωρημένους και μπαρουτιασμένους στρατιώτες του έκανε μια τέτοια αντίσταση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα που θα έστελνε το ρουμπέλ του στην ιστορία σαν άλλο παραμύθι. Σε πείσμα μάλιστα της ίδιας ιστορίας, ήθελε το χειρό να πέφτει εύκολα στη στρατιωτική παντοδυναμία της ναζιστικής λέλαπας. Ο Δουράτσος απέκρουσε όλες μας τις επιθέσεις του γερμανικού συντάγματος, αφήνοντας τις σφοδρές μάχες να μέονται για μέρες. Η χώρα μας εντωμεταξύ συνδικολογεί. Ο Δουράτσος όμως εκεί πολεμά για την τιμή των όπλων. Δεν πιστεύει μάλιστα τους αποσταλμένους των Γερμανών που του μετέφεραν τα νέα για την ελληνική ήττα και στη συνθηκολόγηση που είχε. Αχ, μωρέ. Γινόταν η συνθηκολόγηση και αυτός δεν πίστευε ότι... γιατί συγκινούμε. Δεν πίστευε μάλιστα τους Γερμανούς που έρχονταν και του λέγανε ότι στην Ελλάδα γίνεται συνθηκολόγηση που έχει υπογραφηθεί στη Θεσσαλονίκη και τη γυρνά. Και αυτός έλεγε, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Πάσαν δεν απόπειρα προσέγγισης του οχυρού θα συντριβεί. Αποκαμμένος και περικλωμένος μάχεται σαν αγρίμι και σταματά την ηρωική αντίσταση μόνο όταν καταφτάνει η επίσημη διαταγή για κατάπαυση του πυρός. Βγαίνει όμως από το ρουμπέλ με το κεφάλι ψηλά ως νικητής, καθώς ξέρει ότι τον έπιασαν μόνο επειδή τον ανάγκασαν να παραδοθεί. Και την ώρα που βγαίνει αντικρίζει τους Γερμανούς να το αποδίδουν στρατιωτικές τιμές. Ο διοικητής των εχθρών έβαλε τους άντρες να παρουσιάσουν τα όπλα τους, μονολογώντας πως τέτοια αντίσταση δεν είχε ξαναδεί. Την απογοήτευση του Δουράτσου και των γενναίων του για την παράδοσή του, απάλυνε ελαφρώς η διαταγή του ίδιου του Χίτλερ, που άφηνε τους ήρωες του Ρούμπελ ελεύθερους. Ο ταγματάρχης Δουράτσος τιμήθηκε εκτεκεμένα για τις υπηρεσίες του, προσφέρε στην πατρίδα και αποστρατεύτηκε το 1950 με βαθμό του υποστράτηγου. Α, ωραία. Έζησε αυτός, ε. Ο ήρωας της Πίνδου, συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης. Η θρηλυκή μορφή του ελληνικού Ιταλικού πολέμου είχε δείξει την Ανδρία από τη Μικρασιαστική Εκστρατεία, όταν πήρε μέρος εθελοντικά και τιμήθηκε κατόπιν με χρυσό αριστείριο Ανδρείας. Πρωτοπόρος του μηχανοκίνητου πεζικού, αλλά και των τεθροκισμένων ο Δαβάκης, αποστρατεύτηκε το 1937 ως συνταγματάρχης, καθώς η υγεία του δεν ήταν πια σε καλή κατάσταση. Κάτι που προφανώς όμως δεν έπαιξε κανένα ρόλο για τον ίδιο όταν ανακλήθηκε άρον-άρον στην ενεργό υπηρεσία τον Αύγουστο του 40 και τοποθετήθηκε διοικητής του ευαίσθητου αποσπάσματο Πίνδου.
με τους 2.000 άντρες το 51 του 51ου συντάγματος πεζικού θα αντιμετωπίσει μόνος του την επίλεκτη τρίτη Ιταλική μεραρχία αλπινιστών Τζιουλία των 10.000 στρατιωτικών στις πρώτες κρίσιμες στιγμές του πολέμου της 28 Οκτωβρίου. Ενάντια των προγνωστικών, ο Δαβάκης κράτησε το μέτωπο για την 1η Νοεμβρίου, πέρασε κιόλας στην αντεπίθεση, ενισχυμένος πια από την πρώτη μεραρχία πεζοϊκού. Οι άντρες του τον θυμούνται ανήσυχο και νευρόδι να τηλεφωνεί συνεχώς στα απομακρυσμένα φυλάκια του και να ενημερώνει για την κατάσταση. Το λιοντάρι της Πίνδου τραυματίστηκε όμως σύντομα σε αναγνωριστική επιχείρηση της ελληνικής αντεπίθεσης και τέθηκε εκτός μάχης. Οι άντρες πέτρεξαν να περιποιηθούν τα τραύματά του, συναντούσαν ως τη μνήμη του «Άσε με μένα, πες με πεθαμένο και κοίτα να μην σου πάρουν τη θέση, τράβα», τους έλεγε. Όσοι πηγαίναν να τον βοηθήσουν, τους έλεγε «Αφήστε με μένα, πες με πως είμαι πεθαμένος και κοίτα να μην σου πάρουν τη θέση». Μεταφέρθηκε ανέστηστο στο επταχώρι της Πίνδου και ακόμα χειρότερα το Δεκέμβριο του 1942 έπεσε στα χέρια των Ιταλικών δυναμών κατοχή που τον κατηγόρησαν ως μέλος αντιστασιακής ομάδας και το συνέλαβαν όντως ακόμα σε κατάσταση νοσηλείας της Αθήνας. Τον έβαλαν σε ατμόπλιο με πλώρη στρατόπεδο εχμαλώτων της Ιταλίας. Το πλοίο τορπιλίστηκε όμως από συμμαχικό υποβρύχιο τον Ιανουάριο του 1943 και βυθίστηκε στα νυχτά των αλβανικών ακτών, στέλνοντας τον υγρό τάφο όλους τους επιβάτες. Έτσι και αυτόν τον ήρωα. Ο κυβερνήτης του υποβρύχιου Παπανικολή, που έγινε ο φόβος και ο τρόμος της Αδριατικής Πλωτάρχης Μίλτων Ιατρίδης. Ο θρυλικός Παπανικολή του Ιατρίδη δεν ήταν άλλο ένα υποβρύχιο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου που επιχείρησε στις αιματοβαυμένες θάλασσες σε σχηματισμό. Ήταν ένας λύκος, ένας αδέσποτος σκοπευτής της Αδριατικής, που έσπηρε πανικό και όλεθρο στις ιταλικές νιοπομπές και τα σούρτα φέρτα του άξονα. Ο ατρόμητος αγωνιστής Ιατρίδης ανέλαβε τα ενία των μυθικών πιαν διαστάσεων Παπανικολή για να γράψει ένα δικό του κεφάλαιο. Το 1940, έχοντας στις πλάτες του την εντονότερη και μεθοδικότερη ναυτική δράση στον αγώνα του άξονα. Το υποβρύχιο του ήταν το πρώτο που αποεπλευσε την 28 Οκτωβρίου του 1940 και το πρώτο που έγραψε τις παρθενικές ναυτικές επιτυχίες στο Ελληνοϊταλικό πόλεμο, χαρίζοντας πλατιά χαμόγελα στον ανήσυχο λαό και στους στρατιώτες. Ο Ιατρίδης εκτέλεσε πλήθος πολεμικών περιπολιών και αποστολών και βύθισε εμπορικά πολεμικά και αυτό που βύθισε εν τέλει ήταν το ίδιο το ιταλικό ηθικό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο θρύλος των θαλασσών τοποθετήθηκε σε βάση υποβρυχίων και σε άλλες στεριανές υπηρεσίες του πολεμικού ναυτικού αργότερα, αν και η μοίρα θα του έδειχνε το αχάριστο πρόσωπό της, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 60, όντως μόλις 54 ετών. Έλα ρε εσύ. Έλα ρε. Πέθανε το 1960. Ο Μανώλης Πατεράκης, ο κριτικός χωροφύλακας που υπόγραψε την απαγωγή του ναζί στρατηγού Χαϊνίρ Κράιμπερ. Ένας άθλος εντελώς ιδιαίτερος φράγησε ο αντιστασιακός της Λεβεντογένας Κρήτης όταν η μοίρα τον έφερε κοντά με δύο Βρετανούς κομμάντο που θέλησαν να οργανώσουν την απαγωγή του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή του Ηρακλείου. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας, ο νεαρός χωροφύλακας βρέθηκε στη Μέση Ανατολή για να εκπαιδευτεί ως κομμάντο και αλεξιοπτιστής του στη Χάιφα, στο Κάιρο, όπου θα γνωρίσει δύο Βρετανούς αξιωματικούς, κάποιον Πάτρικ Λιφέρμον και τον Γούλτερ Στάινελ Μος.
οι οποίοι είχαν ήδη λάβει το πράσινο φως των συμμάχων για την απαγωγή του Κράιπε. Το 17 Μαΐου του 1944, ένα συμμαχικό αεροσκάφος προγειώνεται στο Κάιρο, μεταφέροντας εχμάλωτο στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα το γερμανό στρατηγό, το όνομα του, το γερμανικό στρατηγό. Το όνομα Πατεράκη θα φτάσει ως το Λονδίνο, καθώς ήταν αυτός που συμμετείχε από την αρχή στο σχεδιασμό της επικίνδυνης επιχείρησης και οργάνωσε τον κρητικό λαό που πήρε μέρος της απαγωγής την 26η Απριλίου. Ο Κράιπερ δεν θα έπεφτε ποτέ στα χέρια των συμμάχων χωρίς τη βοήθεια τόσο του ηρωικού κρητικού λαού όσο και των μενωμένων ανταρτών του νησιού, προεξορχώντας του Πατεράκη που μετατράπηκε σε αγρίμη του ψιλορίτη και συνέλαβε τα μέγιστα σε μια από τις εμβληματικές στιγμές όλου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Κρήτες και σύμμαχοι ήθελαν βέβαια να πιάσουν το προηγούμενο φρουράρχο του Ηρακλείου, το διαβόητο χασάπι της Κρήτης, το στρατηγό Φρίντεχ Βίλχεμ Μιούλερ. Η ιστορία της απαγωγής του Κράιπερ συναρπάζει με τα ηρωικά καταθόρματα των πρωταγωνιστών και πνοτίζει με σχεδόν κινηματογραφική εξέλιξή της. Παραμένει όμως κάτι περισσότερο από ένα χρονικό δράσης μερικών γενναίων παλικαριών. Μια και είναι η ιστορία ενός ολόκληρου πληθυσμού που αψηφώντας τον πανταδύναμο αντίπαλο σήκωσε στους ώμους του ένα κατόρθωμα που φωτίζει ακόμα τον αστήρευτο ηρωισμό των Κρητών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και πώς κλείνω πάντα με την Κρήτη, ε. Ο επικεφαλής των ντόπιων αγωνιστών Μανώλης Πατεράκης συμμετείχε από την αρχή στην επιχείρηση και ήταν ουσιαστικά ο ηθόν νους στη συνεργασία των Βρετανών με τους ντόπιους. Ο χωροφύλακας ήταν στην ομάδα που εκπαιδεύτηκε στο Χάιφα και στο Κάιρο. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο όμως ο Πατεράκης βρέθηκε χωρίς δουλειά και χωρίς καμιά αναγνώριση από το ελληνικό κράτος. Η τραγική ηρωνία της ιστορίας του είναι η κατάληξη της μιας και της σημαίας σημασίας του άθλου του που το κατάλαβαν εν τέλει οι Γερμανοί, οι οποίοι σε αναγνώριση της υποτικής συμπεριφοράς του απέναντι στον εχμάλιτο Κράιπερ το διόρισαν φύλακα στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο της Κρήτης, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να ζήσει με αξιοπρέπεια τα χρόνια της ειρήνης. Καταλάβες. Κατάλαβα να λες. Πηγαίναν οι μάνες οι κρητικές εκεί στο νεκροταφείο της Κρήτης, πηγαίναν οι μάνες, οι Ελληνίδες οι κρητικές και ανάβαν τα καντήλια για τους στρατιώτες του Γερμανούς. Και για τους Ιταλούς. Αχ, τον Πατεράκη, είδες τι, δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, να βάλουμε άλλο ένα. Το κορόιδο Μουσολίνι θα βάλουμε. Και μετά θα σας ανακοινώσω και 2-3 έτσι εκδηλώσεις που είναι να γίνουνε. Χαμογελό στα χείλη, πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν Ιταλοί φρεσίλοι γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Κοροϊδό Μουσολίνι, κανείς δεν θα μείνει, εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χαγί. Δεν έχει δυο λουμπέτσα κι όταν θα μπούμε μέσα ακόμη και στη Ρώμη γαλανόβλευτη θα υψώσουμε σημαία ελληνική. Thank you.
και κάτω από τη δέντα δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος και γράφουν τα ανακοινοθέντα δέει ο κακός μας ο καιρός. Λοιπόν, ένα μικρό αφιέρωμα για την 28 Οκτωβρίου που κάθε φορά διαβάζουμε και μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. 44, μάλλον πότε πήγα σχολείο, 40 χρόνια τέλος πάντων, ακούω για την εθνική μας γιορτή. Τα 10 τελευταία χρόνια που άρχισα να ασχολούμαι με τα πολιτιστικά και με αυτά, τότε κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται. Και τώρα που διαβάζω, λέει, ούτε στο σχολείο είχα μάθει πολλά πράγματα γιατί δεν μας τα λέγανε. Δεν μας μιλάγαν έτσι για τους ήρωες. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν από αυτό το κομματάκι μας και να σας θυμίσω, να σας κάνω μία πρόταση. Πέμπτη Παρασκευή, στο Ζορμπά εδώ στη Συγκρού, θα είναι ο Κεχαγιαδάκης με το Λαβουκάκι να μας κάνουν παρέα με ωραίο φαγητό και με πολύ ωραία μουσική. Τα παιδιά έχουν βγάλει και ένα πολύ ωραίο δίσκο και κάνουν, να πάμε να διασκεδάσουμε μαζί τους. Να πω ότι 17 του μήνα στην Ένωση Κριτών είναι η αιμοδοσία, 17 Νοεμβρίου είναι η αιμοδοσία και θα πρέπει να πάμε να δώσουμε αίμα. Μία σταγόνα αίμα σώζει μια ζωή. Δεν είναι τίποτα να δίνουμε λίγο αιματάκι. Τι άλλη εκδήλωση, να σας πω για το ποιότητα ζωής για την εκδρομή. Όσοι ενδιαφέρεστε να απευθυνθείτε στο... Είδες, δεν έχω τον πίνακά μου τώρα για να σας πω τις ανακοινώσεις μου. Δεν θυμάμαι καμιά άλλη τώρα έτσι απ' έξω. Σας χαιρετώ. Δεν θα σας παραδώσω στην πανιόνια πορεία, γιατί ο φίλος μας από Αραθανάσης είναι λίγο αδιάθετος. Η υγρασία του χτύπησε τη μέση και του έχει αλλάξει τα φώτα και έτσι... θα μείνει κενό. Σας αγαπώ πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Την επόμενη Τετάρτη... Την επόμενη Τετάρτη είναι παραμονή των Αγίων Αναργύρων. Είναι η τελευταία Τετάρτη του μήνα που εγώ πάντα κάνω ένα αφιέρωμα σε λογοτέχνες και ποιητές. Δεν ξέρω αν την επόμενη Τετάρτη θα καταφέρω να κάνω εκπομπή ή αν θα κάνω μόνο μία ωρίτσα. Σας ευχαριστώ. Αν δεν τα πούμε λοιπόν την επόμενη Τετάρτη, τα λέμε αρχές Νοεμβρίου με μια έκπληξη που σας έχω. Σας αγαπώ, φίλες.